Εμείς εδώ, περισσότερο σαν στιβική κοινότητα και λιγότερο σαν ενημερωτικό μέσο, έχουμε τη χαρά να μοιραζόμαστε απόψεις με όλους τους ανθρώπους του κλασικού αθλητισμού και είμαστε έτσι ιδιαίτερα χαρούμενοι και είναι τιμή μας να πίνουμε ένα καφέ έτσι συζητώντας χαλαρά για στίβο. Αναρωτιόμασταν αν θα έπρεπε, μια και είσαστε απερχόμενος ή είσαι απερχόμενος, να αφήσεις ένα φάκελο στο γραφείο σου για την επόμενη πρόεδρο. Θα είναι η γυναίκα, είτε η Σοφία Σακοράφα είτε η Τασίλα Κελεσίδου, θα καθίσει στο γραφείο του Προέδρου. Λοιπόν, αν έπρεπε να αφήσει ένα φάκελο με κάποια λόγια, τι θα έγραφες? Να πω καταρχήν ότι η καινούργια Πρόεδρος, στο βαθμό που το θέλει βεβαίως, θα έχει από μένα μια πλήρη και αναλυτική ενημέρωση στην παράδοση και παραλαβή. Αν δεν μπορεί να γίνει διαζώσεις για υγειονομικούς λόγους, θα γίνει καλή ώρα όπως κουβεντιάζουμε τώρα. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γνωρίζει σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι. Θα στεκόμουν, είναι πολλά, αλλά αν ήθελα να ξεχωρίσω 2-3 σημεία που νομίζω ότι είναι άμεσης προτεραιότητας. Το πρώτο είναι, έχει να κάνει με την διαχείριση της οικονομικής κατάστασης που αφήνει πίσω της η πανδημία. Η διαχείριση αυτή απαιτεί για τα επόμενα χρόνια μέτρο, προσοχή, σωστό προγραμματισμό και βεβαίως απαιτεί και αυξημένη πίεση ολόκληρου του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρξει μια αποκατάσταση με μέτρο προφανώς και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας, της χρηματοδότησής του και από την πολιτεία. Πολύ περισσότερο όταν για κάποια χρόνια τα ίδια έσοδα λόγω της πανδημίας θα είναι σχετικώς περιορισμένα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ανάγκη αυξημένης πίεσης σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Υπάρχουν ζητήματα, τα κουβεντιάσαμε, δεν θα τα επαναλάβω, τα οποία όμως αν δεν βρουν σταδιακά και πάλι κάποιους δρόμους επίλυσης, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα κάθε χρόνος που περνά έχει και αυξημένες φθορές και τα προβλήματα όλο και αυξάνουν. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με τα λειτουργικά και διοικητικά πράγματα της Ομοσπονδίας. Τα προηγούμενα χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο πήγε σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, περιόρισε τον αριθμό των εργαζομένων, περιόρισε μεταξύ 2012 και 2013 πάρα πολύ τα λειτουργικά έξοδα, οι λειτουργικές δαπάνες γι' αυτό μειώθηκαν σε ένα ποσοστό που είναι εξαιρετικό ακόμα και για μια εταιρεία, το 21%. Εκεί απαιτείται ένας σχεδιασμός ακόμα πιο συστηματικός για τα επόμενα χρόνια. Έχει να κάνει με πραγματικά δεδομένα, χωρίς να θέλω να κουράσω. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που απασχολούνται σήμερα στο ΣΕΓΑΣ που βρίσκεται πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση. Έτσι, αυτό αφορά και την κεντρική του υπηρεσία και τη ΕΑΣ. Εκεί λοιπόν χρειάζεται από τώρα ο σχεδιασμός του πώς θα λειτουργήσει την επόμενη μέρα. Προφανώς, όχι μόνο για να μειώσεις το λειτουργικό κόστος και να μεταφέρεις και αυτά τα χρήματα στους αγώνες, στους προπονητές που λέγαμε πριν, γιατί από κάπου πρέπει να εξοικονομήσεις πόρους για να στηρίξεις τα κομμάτια στα οποία πιστεύεις ότι πρέπει να στηριχτούν, αλλά και σε σχέση με τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του ΣΕΓΑΣ, γιατί εδώ υπάρχει ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον. Με πολύ μικρότερο αριθμό εργαζομένων, η Ομοσπονδία υλοποιεί πολλαπλάσιο αριθμό δράσεων από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θέλει μια προσοχή έτσι ώστε να μην χαθεί κάπου ισορροπία, για να μπορείς να διεκπεραιώνεις με επιτυχία και αυτά που παρέχεις, είτε στους αθλητές σου, στους προπονητές, στα σωματεία, στους χορηγούς, στην κοινωνία. Και μου δίνεις την ευκαιρία εδώ να πω ότι, επειδή και εγώ πριν βρεθώ στον ΣΕΓΑΣ και πολύ περισσότερο πριν με τιμήσουν οι συνάδελφοί μου εκλέγοντάς με στη θέση του Προέδρου, άκουγα διάφορα και για τους εργαζόμενους. Ο ΣΕΓΑΣ έχει ένα εξαιρετικό δυναμικό εργαζομένο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σκληρά για την Ομοσπονδία, μαθαίνουν καινούργια πράγματα, όπως τα μάθαμε και όλοι στην πορεία, ανταποκρίνονται με πολύ ικανοποιητικό τρόπο και βεβαίως ανανεώνεται αυτό το δυναμικό με όλο και κάθε, προφανώς για κάθε 3 αποχωρήσεις έχουμε έναν καινούριο εργαζόμενο, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να μειωθεί το προσωπικό, έτσι, αλλά μιλούμε για ανθρώπους με ικανότητες, με δεξιότητες, με εφόδια και τους αξίζει μια έτσι, αναγνώριση και δημοσίως από εμένα της προσπάθειάς τους και της καλής δουλειάς που έχουν κάνει. Ωραία, δεν μένει παρά να
ανανεώσουμε το ραντεβού μας για ένα επόμενο Κώστα, καφέ. Ναι. Προφανώς δεν σου είπα αυτά που θα πω στην επόμενη πρόεδρο και δεν μπορεί να υποθούν δημοσίως, έτσι. Προφανώς, αλλά και εγώ έπρεπε να κάνω μια προσπάθεια να μήπως εκμεύσω κάτι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μείνει παρά να ανανεώσουμε για επόμενο καφέ, καλύτερα από κοντά βέβαια, μακάρι να έχει τελειώσει όλο αυτό το βάσανο με την πανδημία, μετά τη Γενική Συνέλευση, μετά το αποτέλεσμα, να κάνω μια αποτίμηση εδώ του νέου εκλογικού, από του νέου συμβουλίου, του νέου αποτελέσματος. Πολύ ευχαρίστως να πω με την ευκαιρία ότι πλέον η Γενική μας Συνέλευση πλησιάζει, είναι σε 35 μέρες. Και θέλω να ελπίζω ότι και στις 35 αυτές οι μέρες, αλλά και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, θα έχουμε πολύ επικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στους υποψηφίους, προέδρους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτόν που ταιριάζει στο στίβο, ανοιχτό, με τη δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι απόψεις και κυρίως ένα διάλογο που θα βάλει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η επόμενη μέρα του στίβου να είναι μια μέρα θετική, όπως ο χώρος το αξίζει. Κώστα, παρά τα προβλήματα της πανδημίας, παρά τις αρνητικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, προπονητικό, αγωνιστικό, οικονομικό, καταφέραμε, και αυτό το θεωρώ επιτυχία, να έχουμε στην Ελλάδα τουλάχιστον αγωνιστική δραστηριότητα και το καλοκαίρι και τώρα. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, κατά τις συνθήκες που έγινε, ήταν ένα πολύ επιτυχημένο από πλευράς οργάνωσης, αλλά και παρουσίας πρωτάθλημα. Είχαμε και πολλές καλές επιδόσεις, έτσι, παρά τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα που δεν έχουμε κλειστό στίβο. Αυτό είναι θετικό. Διατηρείται η αγωνιστική δράση, διατηρείται το ενδιαφέρον, διατηρείται η προοπτική της επανόδου στην κανονικότητα. Αυτή την κανονικότητα είμαι αισιόδοξος ότι όλες και όλοι θα φροντίσουν να την διασφαλίσουν σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Οπότε να ευχηθούμε καλή τύχη στα παιδιά που θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πολωνία, να περιμένουμε τις εξελίξεις με ψυχραιμία και πνεύμα έτσι στιβικό, ένα πράγμα που αρμόζει στον κλασικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση έτσι που είχαμε, την αναλυτική. Και εγώ ευχαριστώ, Κώστα. Και μέσα από την κουβέντα μας, το έχω πει πολλές φορές, δεν θα επαναλάβω για να μην γίνω κουραστικός αναφέροντας τους πάντας. Ευχαριστώ όλες και όλους, όλα τα μέλη της οικογένειας του Ελληνικού Στίβου για την συνεργασία, για την υπερπροσπάθεια όλων αυτών των ετών. Πιστεύω στο καλύτερο και τους εύχομαι σε όλες και όλους το καλύτερο. Οπότε ραντεβού στις εξέδρες για αγώνες. Ραντεβού στις κερκίδες, πράγματι. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.